Πού είναι αυτός? Έξω τι είναι? Μιλήσατε. Πού είσαι, γιατί μπαίνω γιατί μια φορά κάθομαι και σκέφτομαι. Τι σκέφτεσαι? Την επιλογή μου εδώ σε άτομα. Λες και επιλέγω καλεσμένους για την Ανίτα. Για μας το είπε αυτό. Ναι. Ωραία, μπράβο, μας λούσεις, μπράβο. Άκουγα σήμερα το πρωί που ερχόμενα ότι θα μπει και τρίτη δόση. Ξεκινάει από τον άλλο μήνα, δεν ξέρω κάτι. Θα μας μπολιάζουν κάθε τόσο. Θα μας μπολιάζουν. Άλλος φοβάται να κάνει το εμβόλιο και κάνει μπάνιο στον άλυμο. Με τρελαίνετε. Τι μας είπες που πήγες εσύ, το ξεχάσαμε, σε περάσαμε έτσι. Ναι, πήγα στην Άξο. Μάλιστα. Πήγα στη Μήλο. Δύο. Πήγα στην Κύθνο. Τρία. Πήγα στη Σαντορίνη. Τέσσερα. Πήγα στο Λουτράκι. Πέντε, πιάνεται και αυτό. Βέβαια, πώς. Εντάξει, και πήγα στη Θεσσαλονίκη για δουλειά, δεν πιάνεται. Άσε, που πήγες, έτσι. Πουθενά, έτσι. Πουθενά, έτσι. Εσύ κάτι κάνεις. Εσύ κάνεις κομπίνα εδώ με το μαγαζί. Κάτι κάνεις. Αυτός, επειδή δίνουμε πολλά ταξίδια, ναι. Ό,τι ταξίδια έχω δώσει, πήγε αυτός φέτος. Ό,τι δώρα έχουμε δώσει. Μα πραγματικά πες μου. Τα κέρδισα εγώ. Έτσι εξηγείται. Έχει σάρωση. Κάποια στιγμή λέω. Δεν κάθισε καθόλου εδώ. Εντάξει, του δώσα μπόνους. Αλλά λέω πως του δώσα πολλά. Κάτι ξέφυγε. Το παράκανε. Επίσης θα παρακαλέσω όσοι μας στείλουν μήνυμα, παρακαλώ πάρα πολύ. Ναι. Μην μας στείλετε καλό χειμώνα για ιδίες. Όχι. Έτσι, όχι. Γιατί λέτε καλό χειμώνα αφού μπαίνει το φθινόπωρο? Γιατί πηδάτε εποχές? Δεν το καταλαβαίνω. Δεν το καταλαβαίνω. Πρώτα απ' όλα να πούμε καλή αρχή. Πού? Στα παιδιά που ξεκινάνε τα σχολεία. Ξεκινάνε τα σχολεία. Είναι μια πολύ δύσκολη μέρα, παιδιά, για τα σχολεία. Τα παιδιά σήμερα θα έχουν πρόβλημα. Γιατί από ό,τι διάβασα, λέει, θα βάζουν τις τάξεις να αερίζονται κάθε 20 λεπτά. Θα κλάνουν τα παιδιά κάθε 20 λεπτά. Θα αερίζονται κάθε 5 λεπτά. Έτσι λέει. Οι τάξεις θα αερίζονται κάθε 20 λεπτά. Δεν πειράζει, με το καλό. Ξέρουν τι λένε, θα ερίζονται. Πώς ανοίγουν τα παράθυρα, εσύ, Μιχάλη? Τι θα κάνουν? Θα ανοίγουν τα παράθυρα. Α, τι νομίζατε? Και εδώ ερίζομαστε. Εγώ νομίζα, παιδιά, πάμε. 3, 2, 1. Ναι. Καλημέρα, ποιος είναι η ομάδα? Καλημέρα, η Μάριον. Γεια σου, Μάριον, τι κάνεις? Καλά είμαι, τώρα μπαίνω στο σπίτι τους. Σε ποιο σπίτι τους? Θα ανοίξω. Στα εγγόνια, στη Μάριον και στο Γιάννη. Α, μάλιστα, ωραία. Μάριον και Γιάννης, ωραία. Λοιπόν, ήρθε ένα μήνυμα εδώ, εσύ το στείλες. Ποιος το στείλε, καλέ? Εγώ. Και γιατί σου μάθησα στην άκρη του δρόμου. Και γιατί με βάλεις να σου τηλεφωνήσω εσένα? Ναι, για να πεις τα εγγόνια. Ναι, αλλά θα μιλήσεις. Θα τους δώσεις το τηλέφωνο να μιλήσουμε, θες να πεις? Τώρα. Μην βιάζεσαι και μου γλιστρήσεις. Τώρα, ανοίγω. Γιατί όπως ξέρεις. Μάτα. Δύο πράγματα είπα. Ντροπή. Ποιος είναι εκεί? Μάριον, εσύ? Ποιος είναι? Γεια σου, Μιχάλη. Τι κάνεις? Καλά. Ετοιμάζεστε να πάτε για σχολείο, φαντάζομαι. Ναι. Καλή σχολική χρονιά και από την γιαγιά τη Μάριον και από εμάς. Εντάξει, να δώσεις φιλιά. Ναι. Μάριον και Γιάννη, φιλιά και καλό. Καλή αρχή. Καλή αρχή. Παρακαλώ. Καλημέρα, τι κάνετε? Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, καλημέρα. 95,2 άθεση DJ. Μα μεγάλη Τσαουσόπουλο από το ραδιόφωνο. Ο Κώστας. Καλημέρα, τι κάνετε? Πάρα πολύ καλά. Ο Νικόλας που είναι? Εδώ είναι. Έλα, Νικόλα. Άντε να του πω τα. Άργησε τα γενέθλια του πολύ. Αργήσαμε. Ναι. Γεια σου, Νικόλα, τι κάνεις? Καλά είμαι, εσύ? Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, έχεις ευχές από τον μπαμπά για τα γενέθλιά σου που είχες και περάσανε, δεν πειράζει. Και επίσης να δώσεις χαιρετισμούς και στον αδερφό σου, τον Άγγελο, εντάξει? Βάζεις πολύ ωραία τραγούδια. Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ πολύ. Σας αφήνουμε χρόνια πολλά, καλημέρα. Τι σημαίνει εσύ, τι κάνεις τώρα? Έχεις ένα ύφος? Έχω ύφος. Του νομίζω ότι επειδή έκανε 18 ταξίδια σου στην Ελλάδα, ότι είναι σοφός. Είσαι δοκισίσοφος. Δοκισίσοφος. Από το δοκούν. Ναι. Αυτός που θεωρεί τον εαυτό του σοφό, ενώ δεν είναι. Στην καθομιλημένη είναι μαλάκας. Έτσι και λέω. Να το καταλάβω. Είσαι δοκισίσοφος. Ωραία. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Την Ανούλα θέλω να μιλήσω. Μιχάλη, κοιμάται ακόμα. Λέει εδώ η γιαγιά η Άννα, μάλλον.
Ναι. Λέει να πάρετε το εγγόνι μου την Ανούλα που πάει νηπιαγωγή να τη πείτε την αγαπάω πάρα πολύ. Θα τη το πω να ξυπνήσει. Αν μπορεί, σηκώσε την αίσθηση. Εγώ εμένα δεν ακούω. Εγώ δεν μπερδεύομαι τώρα. Εντάξει πατέρα. Καλημέρα, καλή συνέχεια. Καλημέρα, ευχαριστώ. Παρακαλώ. Καλημέρα, η γυναικάρα του είσαι εσύ. Ναι, ναι. Χρόνια πολλά. Σήμερα λέει γενέθλια η γυναικάρα μου, αλλά ξέχασα να σου πω χρόνια πολλά στις 12 που αλλάζει η μέρα. Είστε η μόνη μου ελπίδα και τα λοιπά. Ο Ηλίας. Καλημέρα σε μήνα. Ευχαριστώ Μιχάλη. Θα σου πεις ότι τον λατρεύω και μ' ακούει. Και ένα για εκείνον. Εντάξει λοιπόν. Σε μήνα μου χρόνια πολλά. Thank you darling, καλημέρα, χρόνια πολλά. Ποιο είναι το νέο trend λέει που ανέδειξε ο κορονοϊός? Airbnb πισίνες. Την ανοίγω εγώ τώρα που την έχω και... Ναι. Α, και έρχομαι για λίγο. Είναι μια εφαρμογή, η Swimply, ναι, που αποκαλείται Airbnb για πισίνες. Λέει και επιτρέπει στους ανθρώπους να νοικιάζουν πισίνες με την ώρα. Προς το παρόν λειτουργεί μόνο στις ΗΠΑ, δεν αποκλείεται όμως η επέκτασή της και στην Ευρώπη. Σιγά μην είναι. Είναι δίδυο, σίγουρο θα γίνει. Τον τελευταίο χρόνο σημείωσε λέει πρωτοφανή ανάπτυξη 4.000%. Παιδιά. Η εφαρμογή φιλοξενεί περίπου 13.000 ιδιοκτήτες πισινών. Μπες να μου βάλεις. Θα πω. Οι τιμές της εφαρμογής κυμαίνονται κατά μέσο ώρα από 35 έως 50 ευρώ την ώρα. Α, την ώρα. Καλό είναι. Είναι καλό. 50 ευρώ. Εντάξει, την ώρα. Και πόσοι θα κολυμπάνε μέσα. Μιχάλη, μόνο άμα έχει μεγάλη πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων. Ναι. Που έχεις... Έτσι κι αλλιώς Ολυμπιακός είμαι. Άμα βάλεις δηλαδή. Πόσα είναι, παιδιά? Βάλει και 20 άτομα μέσα. Άρα 2-3 άτομα θα είναι. Ναι, αλλά 2-3 άτομα επί 50 είναι. 150 ευρώ την ώρα. Ναι, μια χαρά. Δεν είναι. 100 ευρώ. 100 ευρώ. 100 ευρώ το μισάωρο. Το μισάωρο. Είσαι ακριβώς. Είσαι ακριβώς. Όχι, όχι, μια χαρά είσαι Μιχάλη, γιατί είναι και η Εκάλη. Πρέπει να έχω και κανένα ποτό δώρο, δεν μπορεί. Εντάξει, βάλουμε. Ξεροσφύρι. Τι βάλουμε από το. Μην είναι πόμπα. Όχι, δεν είναι από τα θα ξεφορτωθώ. Θα ξεφορτωθώ κάποια που δεν πίνω. Έχω και εγώ τις πληροφορίες μου. Έχετε υπόψη ότι η Κίνα. Ναι, η Κίνα. Να το ξέρετε. Είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας αγαθών. Αγαθών. Γιατί τους βλέπεις όλοι κινήσεις αγαθιάριδες. Ναι, ναι. Αυτό δεν εννοεί. Αυτό εννοεί σίγουρα. Έτσι. Μιλώντας για περιβάλλον και τα λοιπά, διαβάζω ότι στις αρχές, καλά, στις αρχές του 20ου αιώνα τα άλογα. Ναι, τα άλογα. Διότι υπήρχαν άλογα. Κάρα, καρότσια, άλογα. Προκαλούσαν τόσο μεγάλη ρήπανση. Γεμάτη, δρόμοι κατά. Με τις ακαθαρσίες τους που τα αυτοκίνητα όταν πρωτοβγήκαν τότε θεωρούνταν η πράσινη εναλλακτική λύση. Ναι. Σοβαρά μιλάω. Αν είναι δυνατόν. Και μετά ήρθαν τα αυτοκίνητα, τα φουγάρα. Τα... Μάλιστα, μιλώντας για τα φουγάρα, το τέταρτο φουγάρο, ναι, του Τιτανικού λέγεται ότι ήταν ψεύτικο. Αλήθεια. Αλήθεια. Ναι. Το προσθέσανε το ψεύτικο για να φαίνεται το πλοίο πιο δυνατό και πιο συμμετρικό. Μου θυμίζει παλαιότερα τη Θεσσαλονίκη με το μετρό. Έχουν βάλει τις μακέτες. Εντάξει, σας χαϊδεύουμε τα δώρα. Ντροπή όμως. Γιατί? Ντροπή και έσχος. Ντροπή. Σε ποιο σηματοδότη της Αθήνας καταγράφονται 800 παραβάσεις κόκκινου την ημέρα? Καλέ, πού? Πού καλέ, όντως. Το ξέρεις. Ο σηματοδότης βρίσκεται στη συμβολή των λεωφόρων Ποσειδώνος και Καλαμαγκίου. Ποσειδώνος και Καλαμαγκίου. Εκεί που κατεβαίνεις από τον Ναι. 800. Ιδιαίτερα εντυπωσιακά είναι τα πρώτα αποτελέσματα από τις δύο κάμερες ανίχνευσης που μπήκαν στο σημείο. Ειδικότερα τις πρώτες μέρες λειτουργίας των καμερών, στη διασταύρωση Ποσειδώνος και λεωφόρος Καλαμαγκίου, η κάμερα κατέγραφε κατά μέσο όρο 34 παραβιάσεις ερυθρού σηματοδότη την ώρα που ανάγεται σε περίπου 800 παραβάσεις το 24ωρο. Είναι σαν να μην υπάρχει το φανάρι. Το βλέπουν το φανάρι και λένε χαίστηκα. Χαρά μου και περνάνε. Πολλά. Με τη λειτουργία της κάμερας και με αφορμή το γεγονός ότι οι πολίτες άρχισαν να τη βλέπουν την κάμερα, οι παραβάσεις μειώθηκαν σε 16 την ώρα, δηλαδή περίπου 400 την ημέρα. Α, ναι, μπράβο, συγχαρητήρια. Ναι, 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 μειώθηκε. Ακούστε, αφήστε τη κάμερα. Εγώ έχω μια ιδέα μόλις τώρα μου ήρθε. Αν θέλετε να μηδενιστούν οι αυτές, βάλε κάμερα, αλλά βάλε κάμερα τη τηλεόραση. Στείλ το Skype, τον τραβάει. Θα σταματάνε όλοι, όχι γιατί φοβούνται, για να τους παίρνει η κάμερα. Αυτό. Ποιο θα κάνει ποδαρικό στην Ελένη Μενεγάκη? Έχουμε μεγάλη αγωνία να μάθουμε. Θέλω μουσική αγωνία, έχει. Ποιο? Η Νατάσα Θεοδωρίδου. Πάντα αυτό γίνεται. Okay. Η Νατάσα Θεοδωρίδου, η οποία θα τραγουδήσει την κόκκινη γραμμή. Ωραία. By the way, τώρα γραμμή. Ναι, τι. Παιδιά, φέτος κάτι γίνεται. Δηλαδή έχουν πλακώσει διάφορα. Έχουν πλακώσει βλάχοι, έχουν πλακώσει ψευδοί. Έχουν πλακώσει κάτι πρισμένες από τις ενέσεις. Δεν είναι πρισμένες.
Δηλαδή. Εντάξει, το έχουν παρακάνει λίγο, παιδιά. Νομίζω ότι βλέπει άλλο. Ναι, είναι μία που βγαίνει και είναι τετράγωνη εντελώ. Τετράγωνη, γιατί. Χάλασε ένα χρόνο. Τετραγωνίστηκε. Να αφήνουν λίγο τη φυσική ομορφιά. Είναι ωραία. Να κάνουν το σώσο. Χάλια μαύρα. Μικρό κοριτσάκι, κάτσε καλά. Το παγκόσμιο ερωτικό χάρτη παρουσιάζει σε δημοσίευμά τη η Βρετανική The Sun, μεγάλη εφημερίδα, με τους Έλληνες εραστές να κατέχουν τα πρωτεία στο σεξ. Μπράβο, ρε παιδιά. Μπράβο, ρε παιδιά. Η αρθρογράφος Ιαζίν Χαρίσα, που συνέταξε το χάρτη, παρουσιάζει τα δυνατά σημεία κάθε έθνους, σημειώνοντας μάλιστα πως οι Έλληνες άνδρες βρέθηκαν πρόσφατα να είναι οι καλύτεροι στο κρεβάτι με ενισχυμένη απόδοση λόγο. Λόγο. Υγιούς μεσογειακής διατροφής με ψητό ψάρι, ελαιόλαδο και φέτα. Χθες ήμουν στο Καστελόριζο για αυτό το λόγο. Και έτρωγε συγγύνα. Στην Ελλάδα, όπως λέει, το 87% των ενηλίκων κάνουν σεξ τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Ναι. Το οποίο όμως λέει ποσοστό είναι το περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη χώρα. Τι λες, άλλες χώρες πότε κάνουν τα παιδιά, μία φορά το μήνα? Οι Έλληνες ήταν στην κορφή της έρευνας που εξέτασε τις σεξουαλικές συνήθειες 30.000 ατόμων από 26 εθνικότητες. Σε τσάκισα, κουκλίτσα μου. Δεν μεταδίδω άλλο. Ολοκέντρος διαγωνισμός, ο τίτλος του οποίου είναι «Ο τροχός της φρίκης». Καλημέρα. Θρασίτατος, πώς σε λένε? Ο Αντώνης. Αντώνη, είσαι έτοιμος? Έτοιμος, έτοιμος, Μιχάλη μου, καλή αρχή. Ευχαριστώ. Λοιπόν, με το που ακούσεις τη χώρα θα έχεις 5 δευτερόλεπτα και μόνο να βρεις την πρωτεύουσα. Έτοιμος? Έτοιμος. Γίνα μου τροχόδια. Πάμε. Βενεζουέλα. Βενεζουέλα είναι το Καράκας. Μπράβο, καλή αρχή, να είμαστε καλά. Μεχάλε, μπράβο. Λοιπόν, να σου πω λίγο, να σου πω την ιστορία, γιατί το ήξερα. Για πες μου. Το 2004 είχα μια κοπέλα από τη Βενεζουέλα και ήθελε να πάω εκεί. Καλή, καλή. Καλή, πολύ καλή. Και έχει πολύ πράγμα. Αμέσως εσύ καλή. Έχεις κερδίσει, δερμηταγή, 60 ευρώ. Ευχαριστώ, Μιχάλη, που να είστε καλά. Thank you από American Stars. Come on, Charlie. Come on, Charlie. Καλημέρα. Ποιος? Η Σταυρούλα είμαι. Καλή αρχή, καλή σεζόνα έχετε. Πολύ Σταυρούλα. He is outside heart. Είναι έξω καρδιά, όπως έτσι, εγώ. Έτσι. I am breaking my head to remember them. Σπάω το κεφάλι μου να το θυμηθώ. Μάλιστα. He put me hand. Μου έβαλε χέρι. Μιχάλη, τροπή του πρώτη μέρα. Καλέ, εννοούμε ότι, ότι την έβρισε. Αυτό εννοούμε. Αμέσως. Καλημέρα. Καλημέρα, ποιος είναι εκεί? Είναι ο Γιάννης. Γιάννη, είστε έτοιμος για τον ήχο της Αθήνας? Είμαι έτοιμος. Ακούστε. Είναι σπιρτό? Όχι. Μήπως είναι το σκράτ? Όχι. Δεν είναι αυτό. Λοιπόν, ο ήχος είναι σκίσιμο καλσόν. Αυτό. Πολύ σιγά μη σκίσει κανένα καλσόν. Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.